από την επίσκεψή του στο Ιράν, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλειών για την αναβάθμιση της διεθνούς σχέσης της χω... θέσης της χώρας. Ένα πλαίσιο που ορίζεται από την αρχή της ενεργητικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η επίσκεψη σημαδεύτηκε από απόλυτη επιτυχία. Αυτό που κρατάμε από αυτή την επίσκεψη είναι το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και των δύο πλευρών, ιδιαίτερα στους τομείς των νέων τεχνολογιών, των πετρελαιοειδών, της μεταποίησης, της ενέργειας και των μεταφορών. Οι ήδη έχουν κλείσει σημαντικές συμφωνίες μεταξύ Ελλήνων και Ιρανών επιχειρηματιών που αφορούν στην ενέργεια, στις μεταφορές αλλά και στα αγροτικά προϊόντα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά για την προώθηση των συμφερόντων της ελληνικής οικονομίας. Προώθηση συμφερόντων σε παραδοσιακές αλλά και σε νέες αγορές. Και είμαι βέβαιη ότι πολύ σύντομα τα αποτελέσματα αυτής τη προσπάθειας θα αρχίσουν να γίνονται ορατά. Στο κεντρικό ζήτημα της διαπραγμάτευσης. Όπως γνωρίζετε, την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφτηκαν τη χώρα μας οι εκπρόσωποι των τεσσάρων θεσμών και συζητήθηκαν αναλυτικά όλα τα θέματα της ατζέντα της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος. Η σταθερή θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι βεβαίως ότι η όλη διαδικασία οφείλει να ολοκληρωθεί σε συντομότατο χρονικό διάστημα. Διότι όπως τόνισα και την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη έχουν χρόνο για χάσιμο. Οι αιστείε αστάθεια, όπω φάνηκε χθε και από την εικόνα των χρηματιστηρίων σε όλο τον κόσμο, πολλαπλασιάζονται και δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο καθυστέρηση. Οι όποιε διαφορέ πρέπει και μπορούν εξάλλου να γεφυρωθούν. Με δεδομένο ότι η ελληνική πλευρά τηρεί το γράμμα τη συμφωνία και καταθέτει προτάσει που είναι σύμφωνες με όσα ορίζονται εκεί. Η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο των θεσμών που οφείλουν να έχουν επικοδομητική στάση ώστε να προχωρήσουμε απερίσπαστη στο έργο της ανοικοδόμησης της ελληνικής οικονομίας. Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, ο Υπουργός Εργασίας τήρησε τη δεσμευσή του να καταθέσει βελτιωτική πρόταση για τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιστημόνων. Με τη νέα πρόταση και τις προσαρμογές που προβλέπονται εκεί, ενισχύονται τα μικρά και μεσαία εισοδήματα, ενώ υπάρχουν κλιμακωτές επιβαρύνσεις για τα μεγάλα και πολύ μεγάλα εισοδήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το αγροτικό, η πρόσκληση της κυβέρνησης για εξαντλητικό διάλογο, εξαντλητικό και ειλικρινή διάλογο, βρίσκεται πάντοτε στο τραπέζι. Ο, διά, ο διάλογος όμως δεν μπορεί να γίνει από μηδενική βάση. Βεβαίω, είμαστε ανοιχτοί στι προτάσει του αγροτικού κόσμου, αυτέ όμω δεν μπορεί να αδιαφορούν για τη συνολική οικονομική κατάσταση τη χώρα. Και ούτε βεβαίω για τι υπόλοιπε κοινωνικέ ομάδε που σηκώνουν τα τελευταία χρόνια το βάρο τη δημοσιονομική προσαρμογή. Στόχο δικό μα είναι φυσικά να, βελ, να βρεθούν οι βέλτιστε λύσει. Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να είναι και ο στόχο του αγροτικού κόσμου, ο οποίος πρέπει να απομονώσει εκείνους που προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις κινητοποίησεις για πολιτικούς αποκλειστικά λόγους. Να θυμίσω εξάλλου ότι αυτοί που σήμερα τους αγκαλιάζουν ήταν οι ίδιοι που λίγα χρόνια πριν τους λιδωρούσαν. Γιατί λοιπόν σήμερα κρατούν αυτή τη στάση, μήπως επειδή θέλουν να εκμεταλλευτούν τις αγροτικές κινητοποίησεις για άλλους σκοπούς. Νομίζουν ότι έτσι θα πιέσουν την κυβέρνηση ώστε να μην προωθήσει τις μεγάλες πρωτοβουλίες για τον έλεγχο των ληστών φοροδιαφυγής, την αδειοδότηση των καναλιών, την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αν είναι έτσι, διαμηνύουμε να μην ελπίζουν. Η κυβέρνηση είναι σταθερή και αποφασισμένη να προχωρήσει. Είμαι βέβαιη ότι πολύ σύντομα και οι αγρότες θα καταλάβουν ποιοι θέλουν την εξέβρεση λύσης και ποιοι παίζουν ύποπτα πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη τους εκμεταλλευόμενοι την πραγματική αγωνία και τα πραγματικά τους προβλήματα. Για άλλη μια φορά λοιπόν, καλούμε τους αγρότες σε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές και να βρούμε από κοινού τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Όσο για τις τηλεοπτικές άδειε, να θυμίσω ότι σήμερα συνεδριάζει ξανά η, συνδιάσκεψη, η διάσκεψη των Προέδρων για τον ορισμό των νέων μελών του ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό που πρέπει όμως όλοι να κρατήσουν είναι ότι η συνένεση για να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία αυτή είναι συνταγματική υποχρέωση των πολιτικών δυνάμεων και όχι προνόμιο ή δικαίωμα τη διάσκεψη των Προέδρων. Είναι λοιπόν απαραίτητο πολιτικά αλλά και νομικά να βρεθεί κοινό τόπο και να στελεχωθεί η ανεξάρτητη αρχή. Καλούμε λοιπόν την αντιπολίτευση και ειδικά τη Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να προβάλλει προς και να συνδράμει επιτέλους στην προσπάθεια για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεπτικού τοπίου. Είναι πλέον καιρός η χώρα μα και σε αυτό το πεδίο να περάσει σε μια νέα εποχή. Το έχουν ανάγκη οι πολίτε, το πολιτικό σύστημα, αλλά και η ίδια η ενημέρωση. Καθώ είναι ακριβώ εδώ που κρίνονται οι θέσει, οι προθέσει και η αξιοπιστία όλων των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του ίδιου του κράτου. Τονίζω όμω ξανά ότι αν αυτό δεν γίνει, η κυβέρνηση δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει μπροστά και να ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης με κάθε νόμιμο διαθέσιμο τρόπο. Στο μέτωπο τώρα του προσφυγικού, οι εργασίες στα πέντε hot spots συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και η Ελλάδα θα είναι έτοιμη εν ώψη της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 Φεβρουαρίου. Αυτό όμως που έχει σημασία από εδώ και στο εξή δεν είναι μόνο η τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας μας, αλλά και η τήρηση των δεσμεύσεων των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και κυρίως η τήρηση των δεσμεύσεων της Τουρκίας, η οποία αποτελεί το κλειδί για τον περιορισμό των συνεπειών της προσφυγικής κρίσης. Να ενημερώσω εξάλλου ότι πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργό είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γερμανίδα Καγκελάριο για να τον ενημερώσει για τη χθεσινή επίσκεψη της στην Τουρκία. Ειδικά για το θέμα του ΝΑΤΟ, σας ενημερώνω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργό κατέστησε απολύτως σαφές ότι οποιαδήποτε εμπλοκή της συμμαχίας σε σχέση με το προσφυγικό θα αφορά αποκλειστικά τα τουρκικά χωρικά ύδατα και θα διασφαλίζει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και αρμοδιότητες. Πρόταση για κοινέ περιπολίες δεν τέθηκε. Σε ό,τι αφορά τώρα την προώθηση των νομοθετικών πρωτοβουλίων της κυβέρνησης, αυτή προχωρά με γρήγορους και εντατικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα. Το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση, το μεγάλο βήμα για την αποκομματικοποίηση του κράτου, έχει ήδη εισαχθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί μέχρι το τέλο τη επόμενη εβδομάδα το αργότερο. Περιμένουμε από την αντιπολίτευση να στηρίξει. Να στηρίξει αυτή τη μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία χωρί μικρότητε και με αίσθημα ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Επίση, η συζήτηση για το νομοσχέδιο επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου, αυτό που έχει ω κορμό σημαντικέ διατάξει για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγεία και το οποίο επιλύει το μέγιστο πρόβλημα τη υγειονομική και νοσοκομιακή περίθαλψη των ανασφάλιστων συμπολιτών μα, ξεκινάει από αύριο στη Βουλή. Πολύ σύντομα λοιπόν θα αποτελεί νόμο του κράτους. Και αυτό αποτελεί από μόνο του μια επαρκή απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν την αποφασιστικότητα αλλά και τις προθέσεις της κυβέρνησης. Και φυσικά η αντιπολίτευση είναι υποχρεωμένη και τώρα να πάρει θέση. Θα υποστηρίξει αυτή τη μεγάλη κυβερνητική πρωτοβουλία ή θα προτιμήσει την άσκοπη με και υπερκφυγές. Σας ευχαριστώ. Στις ερωτήσεις, μισή ώρα διάρκεια.